Σε αστυνομικό κλειό τέθηκε το ξενοδοχείο Crescent Eve το απόγευμα της 3ης 15 Νοεμβρίου, καθώς σε αυτό βρισκόταν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Μεγάλη αστυνομική δύναμη επιστρατεύτηκε για την προστασία του Πρωθυπουργού και των μελών της κυβέρνησης και την ομαλή ολοκλήρωση του Περιφερειακού Συνεδρίου. Αυτή η αστυνομική δύναμη, αποτελούμενη από κλούβες και δημιουργίες των ΜΑΤ, χρησιμοποιήθηκε για να αποτρέψει μερικούς δεκάδες διαδηλωτές να προσεγγίσουν το ξενοδοχείο. Έναντι του Δασαρχείου Ροδόπης ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από τις 6.30 το απόγευμα διαμαρτυρόμενοι. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΙΑ απίφθινε κάλεσμα, χαρακτηρίζοντας το συνέδριο επικοινωνιακή πρωτοβουλία, καθώς ουσιαστικά αποσκοπεί στην νομιμοποίηση ηλιμένων αποφάσεων που αφορούν την επιβολή νέων μνημονιακών πολιτικών προς όφελος του ξένου και ντόπιου κεφαλαίου και εις βάρος του λαού, τονίζουν χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή τους. Στο κάλεσμα της ΑΔΔΙ η ανταπόκριση ήταν μικρή. Παρ' όλα αυτά, μερικές δεκάδες άνθρωποι φώναξαν συνθήματα και κινούμενοι με τα πόδια στην επαρχιακή οδό Κομωτινής Ροδίτη προσπάθησαν να φτάσουν μέχρι το ξενοδοχείο. Εκεί τους εμπόδισαν αστυνομικές δυνάμεις, αποκλείοντας πρόσκαιρα την κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο και διοχετεύοντας την κίνηση από παράπλευρες οδούς. Νωρίτερα την ίδια μέρα, στην πλατεία Ειρήνης πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο για αντίδραση στην παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην πόλη. Στην πλατεία βρίσκονταν εκατοντάδες διαδηλωτές από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, από συνδικάτες δεξιούχων, εργαζομένων, αγροτών κτηνοτρόφων και πολλοί άλλοι. Την ίδια στιγμή στο ξενοδοχείο Crescent Eve ολοκληρωνόταν το 6ο αναπτυξιακό συνέδριο με ομιλίες που αφορούσαν τις στρατηγικές αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις. Είπα και σε μια τοποθέτηση σε ένα τραπέζι ότι θα έλεγα, παίρνοντας ένα στίχο του Ρίτσου, και ένα αδερφή μου που μάθαμε να κουβεντιάσουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα. Κύριε Σπιτσέρη, αυτό ήταν το πραγματικό νόημα αυτού του συνεδρίου. Άνθρωποι της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, φορείς από όλες τις παραγωγικές τάξεις, προσήλθαν στα τραπέζια αυτά με επίγνωση της σοβαρότητας όλου αυτού του εγχειρήματος. Από την πρώτη στιγμή έγινε αντιληπτό ότι έχουμε να κάνουμε με προβλήματα που αφορούν την κοινωνία και όχι την επικοινωνία. Ήταν βαθιά, αφήνει το συνέδριο αυτό, βαθύνει βαθύ αποτύπωμα της κοινωνικής ευθύνης που επομίζεται η κυβέρνηση αυτή να βγάλει τη χώρα και το λαό από το τέλμα των μνημονίων. Πρώτα για τα εργασιακά. Και η κάλυψη θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού, εκπαιδευτικών, γιατρών στην ορεινή περιοχή του Παρανιστού, όπως και σε όλες τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, θα γνωρίζετε ότι είναι η πρωτοπόρηση. Γι' αυτό σας το λέω με πλήρη γνώση του πλέον και ως πρόεδρος της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της Κιέβας. Η ΕΤΑΒ λοιπόν έχει στην ιδιοκτησία της και στη διαχείρισή της το μεγαλύτερο κομμάτι της Τυράς και της παραθαλάσσιας περιοχής του Φαναριού. Εδώ τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα σχετικά με τη διαχείριση των εκφράσεων αυτών, που κατά την άποψη των Δήμων θα έπρεπε να περιέλθουν στην διοίκηση και στη διαχείριση και στην ιδιοκτησία των Δήμων και να μην ανήκουν σε μια εταιρεία η οποία εδρεύει στην Αθήνα.